βοηθός διευθυντής του Δήματος Τροχέας Αρχηγείου. Κύριε Ευρυπίδου, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, κύριε Ποτανίκη. Είναι τραγικά αυτά τα οποία ακούσαμε χθες βράδυ και όλη τη διάρκεια, καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας, με τα δύο δυστυχήματα. Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. 7 παιδιά έχουν μείνει χωρίς γονείς. Και όλα αυτά παρά τις προσπάθειες και παρά τις εκστρατείες που φαίνεται ότι δεν φέρνουν τα αποτελέσματα που όλοι θα θέλαμε να φέρνουν, κύριε Ευρυπίδου. Ναι, είναι όντως τραγικές οι περιπτώσεις και οι δύο. Και στις δύο περιπτώσεις όμως θα έλεγα ότι αυτό που έχουμε τονίσει επανειλημμένως, το θέμα του ανθρώπινου παράγοντα, δηλαδή ο ίδιος ο οδηγός, ο ίδιος ο μοτοσυκλετιστής, εάν δεν λάβει υπόψη του σοβαρά κάποια πράγματα που έχουν να κάνουν με την οδήγηση, είτε αυτά λέγονται αυξημένη ταχύτητα, είτε κρίση της ζώνης ασφαλείας, του προστατευτικού κράνους ή άλλα λάθη που μπορεί να κάνουμε κατά τη διάρκεια της οδήγησης. Και ότι αυτά τα λάθη μπορεί να φτάσουν σε τροχιά σύγκρουση και στο τέλος των τραυματισμών μας ή των θάνατων κάποιου άλλου προσώπου, ναι, τότε δυστυχώς θα εξακολουθούμε να έχουμε αυτή την κατάσταση. Στην Πάφο, τι ήταν η εικόνα που έχετε εσείς ως αιτία του δυστυχήματος, κύριε Ευρυπίδου? Από τις μέχρι στιγμής εξετάσεις φαίνεται ότι το ένα όχημα κινήθηκε στην αντίθετη πορεία, συγκρούστηκε με το όχημα που ερχόταν από απέναντι. Φαίνεται το δεύτερο λάθος που υπάρχει να είναι η αυξημένη ταχύτητα, διότι αν δούμε από τις φωτογραφίες, από τα πλάνα που μπορεί να παρουσιάσετε και εσείς, ότι τα βλέπουμε, με πάρα πολλές ζημιές τα οχήματα, που αυτό από μόνο του σημαίνει ότι υπήρχε αυξημένη ταχύτητα. Και το άλλο, το έβριμα που υπάρχει, είναι ότι δεν έγινε χρήση της ζώνης ασφαλείας και κυρίως από τον 31χρονο, εάν την έφερε τη ζώνη του, δεν θα εκτινασόταν εκτός του αυτοκινήτου, να καταπλακωθεί από αυτόν. Και σήμερα, εάν φορούσε πραγματικά τη ζώνη του, υπήρχε μεγάλες πιθανότητες να ήταν σήμερα μαζί μας. Ενώ δυστυχώς, λόγω του ότι ο δρόμος μπορεί να είναι απομακρυσμένος, να μην υπάρχει τόση αστυνόμευση, θεωρούν ότι δεν υπάρχει λόγος να βάλει στη ζώνη ασφαλείας, ενώ πρέπει να έχουμε κατά νου ότι το δυστύχημα μπορεί να γίνει σε οποιοδήποτε σημείο του οδικού δικτύου από τη στιγμή που κρατούμε το αυτοκίνητο μας. Γι' αυτό πρέπει να λαμβάνουμε πάντα τα μέτρα ασφαλείας, είτε αυτά είναι ζώνη, είτε να είναι κράνος, είτε οι ταχύτητες αυξημένες, με σκοπό να μην μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία και να έχουμε αυτά τα αποτελέσματα. Ναι. Η πρώτη αιτία, εξ όσων σας ακούσαμε, ήταν ότι βγήκε εκτός πορείας, μπήκε στο λάθος ρεύμα, δηλαδή. Μάλιστα, ναι. Για να χτυπήσουν εξ αντιθέτου, δηλαδή με τοπικά, όπως είχε γίνει, σίγουρα κάποιος πρέπει να κινηθεί και να πάει στην αντίθετη πορεία. Είχαμε, ναι. Έχουμε γνωρίσει, έχει διαφανεί ποιος είναι. Εντάξει, αυτό θα φανεί στο τέλος της συμπλήρωσης της υπόθεσης, το ποιος θα φέρει την πλήρη ευθύνη κλπ. Ή τις ακριβές ευθύνες, αλλά δεν είναι αυτό που βλέπουμε τώρα. Φαίνεται όμως ότι όντως έχει πάει στην αντίθετη πλευρά, όντως υπάρχει αυξημένη ταχύτητα και δυστυχώς η μη χρήση της ζώνης ασφαλείας έχει επιφέρει αυτά τα αποτελέσματα. Ναι. Και σημειώσαμε και το γεγονός το οποίο έχετε αναφέρει, ότι επειδή δεν είναι σε κεντρικό οδικό δίκτυο, δεν υπάρχει τόση αστυνόμευση και ορισμένοι θεωρούν ότι μπορούν να οδηγούν με τον Α ή τον Β τρόπο. Αυτή είναι η μια πλευρά του νομίσματος. Επιτρέψτε μας να θέσουμε και την άλλη. Ίσως και από πλευρά τροχέας να υπάρξει ο προβληματισμός, μήπως θα πρέπει να γίνει μια κατανομή δυνάμεων και να πάτε και στα μη κεντρικά οδικά δίκτυα. Να πω ότι υπάρχει χαρτογράφηση των τροχαίων συγκρούσεων και ανάλογα με την περιοχή, αυτά είναι στη διάθεση, ναι, του κάθε τμήματάρχη στην επαρχία που βρίσκεται, ναι, και αναλόγως κατανέμει τις δυνάμεις του. Γίνεται αυτή δηλαδή η κατανομή. Δυστυχώς δεν υπάρχει ένας αστυνομικός για κάθε οδηγό, ώστε να είναι συνεχώς από πίσω. Τα λέμε αυτά, αλλά βλέπουμε διάφορες περιπτώσεις. Ίσως δεν είναι της ώρα να κουβεντιάζουμε. Δεν θα θέλαμε να φέρουμε παραδείγματα τώρα όπου πολλοί αστυνομικοί είναι σε ένα συγκεκριμένο σημείο και δεν είναι κύριο το έργο τους. Αλλά δεν είναι η ώρα. Είναι τόσο τραγικά τα πράγματα που δεν είναι η ώρα. Πάμε στο άλλο, στην Λεμεσό, με τον μοτοσυκλετιστή. Άλλη μια περίπτωση όπου ένας άνθρωπος
πάνω σε δίτρο χάνει τη ζωή του, κύριε Ευρυπίδη. Και σε αυτήν την περίπτωση δυστυχώς φαίνεται πάλι ο ανθρώπινος παράγοντας, πάλι να έχουμε κάποια λάθη που έγιναν από πλευρά των οδηγών. Συγγνώμη, των οδηγών είπατε, των οδηγών. Ναι, και των δύο δηλαδή. Από τη μια φαίνεται, να σας εξηγήσω τι θέλω να πω, ναι, από τη μια ο οδηγός του αυτοκινήτου κάνει στροφή δεξιά και φαίνεται να ανακόψει την πορεία του μοτοσυκλετιστή που έρχεται από απέναντι του. Ναι. Ο μοτοσυκλετιστής δυστυχώς δεν έφερε το προστατευτικό του κράνος. Εντάξει, θα δούμε από την νεκροψία φυσικά κατά πόσον ήταν η νύχρης του κράνους ή κάτι άλλο. Αλλά τουλάχιστον από τα πρώτα στοιχεία φαίνεται να μην φέρει το κράνος του. Άμα ένας μοτοσυκλετιστής δεν φέρει το κράνος του, αντιλαμβάνεστε πόσο σεβασμό μπορεί να έχει και για την ίδια του τη ζωή. Έτσι, ένα λάθος από μην τον κάψουμε τον άνθρωπο που έχει χάσει και τη ζωή του τώρα. Μιλώ γενικά, ναι. Αντιλαμβάνεστε ότι εάν κάνει το λάθος ο άλλος, εάν εγώ δεν μπορώ να προστατεύσω τον εαυτό μου, γι' αυτό λέει, δηλαδή όταν δεν φορούμε το κράνος μας, τι άλλο μπορεί να σημαίνει. Ναι, αυτός ο οποίος του έκοψε το δρόμο, τι λέει. Από πλευράς, αυτό τις καταθέσεις θα τις πάρουμε. Δυστυχώς έχει και αυτός μετά από έλεγχο αλκοόλης εντοπιστεί ότι ήταν θετικός, ήταν πάνω από το όριο, έχει συλληφθεί, θα του ληφθεί και κατάθεση ώστε να ξεκαθαρίσουμε πλήρως όλα τα αίτια και με ακρίβεια. Απλά εγώ το αυτό που ήθελα να εστιάσω είναι στο θέμα του πώς μπορούμε να διορθώσουμε το λάθος του άλλου με τις δικές μας τις ενέργειες, είτε αυτό είναι να κινούμαστε με μειωμένη ταχύτητα, χαμηλή ταχύτητα, είτε να έχουμε τις ζώνες μας, το κράνος μας και οτιδήποτε άλλο μπορεί να μας προστατεύσει. Ναι, έχετε δίκιο στο δεύτερο μισό και το πρώτο μισό πρέπει να το τονίζουμε όμως, ίσως περισσότερο από το μισό, ότι καλά κάνουμε να μην κόβουμε τον δρόμο στους μοτοσυκλετιστές. Κύριε Ευρυπίδου, όλοι γνωρίζουμε ότι η μοτοσυκλέτα για να σταματήσει δεν σταματά εύκολα. Ας σου κόψει το δρόμο άλλος, καλά είναι να σέβονται τους μοτοσυκλετιστές, τους πεζούς, να σέβονται τους ποδηλάτες. Χρειάζεται σεβασμός. Στην αυτό ουσία που να έλεγα, σέβονται τον εαυτό τους. Αυτό που είπετε με το θέμα της δεν προλαβαίνει η μοτοσυκλέτα να σταματήσει, επειδή ακριβώς πρέπει να το γνωρίζουν αυτόν οι μοτοσυκλετιστές σε εκπαιδεύσεις που γίνονται. Τονίζουμε ότι από τη στιγμή που είσαι μέσα στην πόλη και ανά πάσα στιγμή μπορεί κάποιο να σου κόψει το δρόμο, πρέπει να κινήσει με πολύ πιο χαμηλή ταχύτητα. Αν είσαι με αυξημένη ταχύτητα, σίγουρα δεν θα μπορέσει να σταματήσει. Άρα είναι όλα αυτά που πρέπει να λαμβάνει υπόψη του κάποιο που χρησιμοποιεί είτε μοτοσυκλέτα είτε οποιοδήποτε όχημα, ότι το λάθος του άλλου πρέπει να μπορέσει να το προλάβει. Μάλιστα. Κύριε Ευρυπίδου, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέμβαση στην εκπομπή. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι και καλή δουλειά. Γεια σας. Λοιπόν, πάμε στη